Ξεσυμβητητής του σχετίστης του Μακαριστού Παύλου. Ήταν ένα σεμνό παιδί, σοβαρό, και φαίνεται ότι αποφάσισε να σπουδάσει θεολογία από μεράκι, γιατί δεν παρακολουθούσε κλασικές σπουδές, παρακολουθούσε το πρακτικό τμήμα, που σημαίνει ότι είχε δώσει βαρύτητα στα μαθηματικά, στη φυσική κλπ. Παρά τα αυτά και χωρίς να γνωρίζει καθόλου λατινικά, κατάφερε να περάσει από τους πρώτους στη θεολογική σχολή και ήξερε τι ήθελε. Αποφάσισε να αφιερωθεί εντελώς στον Θεό, υπηρέτησε την Εκκλησία από πολλά πόστα και όπου και αν υπηρέτησε έδωσε θυσιαστικά τον εαυτό του ανιδιωτελώς. Εμείς ακολουθήσαμε βέβαια διαφορετικό δρόμο, εγώ τον έγκαμο βίο, εκείνος τον της αφιέρωσης, και όταν ήμασταν συμφοιτητές μπορεί να μην είχαμε πάντοτε ομόγνωμοι, αλλά σέβονταν ο ένας την σκέψη του άλλου και την επιθυμία του. Λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος υπέκυπτε στα θελήματα οποιοδήποτε, αρκεί να ήταν εκκλησιαστικά. Ξέρω εγώ, τον πήγε μια μέρα η σύζυγος και τον παρακάλεσε να είναι στο γάμο του γιου, και ο γάμος γινόταν στα Τρίκαλα. Αμέσως έδωσε την υπόσχεση και ήρθε, παρότι είχε και άλλες πολλά καθήκοντα. Λοιπόν, δεν χαλούσε κανένα. Ο λόγος του ήταν μεστός πάντοτε, ήταν λόγος εκκλησιαστικός, δεν παρασύρονταν σε πολιτικές συζητήσεις κλπ. Ό,τι και να έκανε κριτική ήταν βάση της εκκλησιαστικής διδασκαλίας, και αυτό τον έκανε να ξεχωρίζει από όλους τους άλλους αρχιερείς. Εγώ πίστευα, έτσι μου είχε δημιουργηθεί η πεποίθηση, ότι στο πρόσωπό του θα είχαμε έναν πολύ καλό αρχιεπίσκοπο όταν εκενωνόταν ο θρόνος, αλλά ο Θεός τον θέλησε κοντά του και τον πήρε μαζί του. Ο Θεός τον έχει πάντοτε κοντά στον θρόνο του και να